Καλημέρα σας. Ο Πλάτωνας, στην Πολιτεία του, γράφει μία προφητεία εισάξια με αυτές των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Θα απογυμνωθεί απ' όλα, εκτός της δικαιοσύνης, διότι φτιάχτηκε αντίθετος στην ως τότε συμπεριφορά. Χωρίς να δικήσει κανέναν, θα δυσφημιστεί πολύ ως άδικος, ώστε να βασανιστεί για τη δικαιοσύνη και να γεμίσει με δάκρυα εξαιτίας της κακοδοξίας. Αλλά θα μείνει αμετακίνητος μέχρι θανάτου. Και ενώ θα είναι δίκαιος, θα θεωρείται άδικος για όλη του τη ζωή. Έχοντας τέτοιες διαθέσεις, ο δίκαιος θα μαστιγωθεί, θα στρεβλωθεί, θα δεθεί, θα ανάψουν τα μάτια του και στα τελευταία του, αφού πάθει κάθε κακό, θα καρφωθεί πάνω σε πάσαλο και να ξέρεις ότι δεν είναι δίκαιο, αλλά αφού έτσι το θέλει, ας γίνει. Ο Αισχύλος, στο έργο του Προμηθέας Δεσμότης, γράφει. Ο Προμηθέας, όντας φυλακισμένος του Κάφκασο, προλέγει ότι ο λυτρωτής του θα γεννηθεί από την Παρθένο Υιό και τον Θεό, θα είναι δηλαδή Υιός Θεού και Υιός Παρθένου. Αυτός ο Θεάνθρωπος θα καταλύσει την εξουσία των παλαιών θεών και θα αφανίσει αυτούς και τη δύναμή του. Ο Ερμής τότε, σταλμένος από τον Δία, προαναγγέλει στον Προμηθέα τα εξής. Μην περιμένεις να λυτρωθείς από τους πόνους, προτού Θεός πάρει τα πάθια τα δικά σου πάνω του και με τη θέλησή του κατέβει στον Άδη τον Ανήλιαγο, στους άφεμπους του Ταρτάρου Βυθούς. Ο Σωκράτης στην Απολογία του αναφέρει τα ακόλουθα. Θα μείνετε κοιμισμένοι σε όλη σας τη ζωή, εάν δεν σας λυπηθεί ο Θεός να σας στείλει κάποιον άλλον. Στο Άγιον Όρος υπάρχουν χειρόγραφα που διασώζουν προφητείες της Σίβυλλας, της Ιέριας του Απόλλωνα, για την έλευση του Χριστού. Για παράδειγμα, σε χειρόγραφο με την ονομασία «Υπόμνημα εις τον Άγιο Απόστολο Φίλιππο που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή του Χιαρίου», αναφέρονται τα εξής. Ύστερα από πολύ καιρό θα φτάσει κάποιος εις αυτήν την πολυδιηρημένη γη και θα γεννηθεί με σάρκανα μόλυντον. Με ανεξάντλητα όρια ως θεότητα θα λυτρώσει τον άνθρωπο από την φθορά των ανίατων παθών και θα τον φθονίσει άπιστος λαός και θα κρεμαστεί ψηλά ως κατάδικος εις θάνατον. Όλα αυτά θα τα υποφέρει με πραότητα. Στο ίδιο χειρόγραφο αναφέρεται μία ανατριχιαστική προφητεία για τη θεανθρώπινη φύση του Χριστού, για το εκούσιον πάθος του, αλλά και για την Ανάστασή του. Ένας ουράνιος με πιέσει ισχυρά, ο οποίος είναι φως τριλαμπές. Αυτός είναι ο παθών Θεός, χωρίς να πάθει τίποτε η θεότης του, διότι είναι συγχρόνος, θνητός και αθάνατος. Αυτός είναι συγχρόνος Θεός και άνθρωπος, που υποφέρει από τους θνητούς τα πάντα, δηλαδή τον Σταυρό, την Ήβρη, την Ταφή. Αυτός κάποτε από τα μάτια του έχει σε δάκρυα θερμά. Αυτός 5.000 χόρτασε με 5 άρτους, κάτι που ήθελε δύναμη θεϊκή. Ο Χριστός είναι ο δικός μου Θεός, ο οποίος εσταυρώθη στο ξύλον, ο οποίος εξέπνευσε, ο οποίος εκ του τάφου ανήλθε εις τον ουρανό. Ο Ρωμαίος ιστορικός Πόπλιος Κορνήλιος Τάκητος, 56-117 μετά Χριστόν, σε ένα από τα έργα του με τον τίτλο «Ανάλες», όπου καταγράφει την ιστορία της Ρώμης από το 14 έως το 68 μετά Χριστόν, αναφέρει τον Χριστιανισμό και το όνομα Χρίστους, μία λατινοποιημένη μορφή της ελληνικής λέξης Χριστός. Στο έργο του αναφέρει τη μεγάλη πυρκαγιά πυρκόλυση της Ρώμης που έγινε την Έρωνα. Στο σημείο εκείνο ο Τάκητος γράφει. Ο Νέρον υπέδειξε άλλους ως ενόχους και υπέβαλε σε ιδιαίτερες τιμωρίες σε εκείνους τους οποίους ο λαός, μισώντας τους για τις ανομίες τους, ονόμαζε χριστιανούς. Εκείνος από τον οποίο προήλθε το όνομά τους είναι ο Χριστός, ο οποίος θανατώθηκε επί της βασιλείας του Τιβέριου, όταν έπαρχος ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Η προς καιρόν κατασταλήσα ολέθρια δυσιδαιμονία εμφανίστηκε πάλι όχι μόνο στην Ιουδαία, αλλά και στην πόλη, Ρώμη, όπου από παντού μαζεύονται και ακούγονται όλα τα κακά και τα αισχρά. Ο Μαρά Βα Σεραπείων ήταν σύρος στοϊκός φιλόσοφος. Σε μία επιστολή προς τον γιο του έγραψε. Τι να πούμε ακόμα όταν οι σοφοί κακοποιούνται από τους τυράννους ώστε να μην μπορούν να μηνθούν. Ποια ωφέλεια είχαν οι Αθηναίοι θανατώνοντας τον Σοκράτη.
Η πείνα και η επιδημία έπεσε πάνω τους ως κρίση για το έγκλημα. Τι ωφελήθηκαν οι άνθρωποι της Σάμου καίγοντας τον Πυθαγόρα. Μόνο μιας η χώρα τους καλύφθηκε από άμμο. Τι ωφελήθηκαν οι Ιουδαίοι εκτελώντας τον σοφό βασιλιά τους. Αμέσως μετά το βασίλειό τους αφανίστηκε. Ο Θεός δίκαια εκδικήθηκε το θάνατο των τριών αυτών σοφών ανθρώπων. Οι Αθηναίοι πέθαναν από την πείνα. Οι κάτοικοι της Σάμου αφανίστηκαν από τη θάλασσα. Οι Ιουδαίοι καταστράφηκαν και οδηγήθηκαν μακριά από τη γη τους για να ζήσουν διασπαρμένοι. Όμως, ο Σωκράτης δεν πέθανε. Έμεινε ζωντανός στη διδασκαλία του Πλάτωνα. Ούτε ο Πυθαγόρας πέθανε. Ζωντάνευσε στο άγαλμα της Ήρας. Ούτε ο σοφός βασιλιάς πέθανε. Ζωντανεύει μέσα στη διδασκαλία του.